Γεια σας. Πάμε να σας δείξω πώς θα κάνετε εγγραφή στο Scratch. Πηγαίνουμε εδώ πάνω και πατάμε εγγραφή. Πληκτρολογούμε το όνομα χρήστη που επιθυμούμε να έχουμε, παραδείγματος χάρη. Και πηγαίνουμε να δημιουργήσουμε ένα κωδικό. Πατάμε επόμενο. Σε ποιο χώρο κατοικείτε? Ψάχνουμε να βρούμε Ελλάδα, Greece. Πατάμε επόμενο. Εδώ δεν είναι ανάγκη να δώσουμε πραγματικά στοιχεία. Έστω ότι δίνω αυτά εδώ. Επόμενο. Επιλέγουμε το φύλλο και πατάμε επόμενο. Σε αυτό εδώ το σημείο τώρα θα δώσετε μια διεύθυνση είτε δική σας είτε των γονιών σας. Δημιουργούμε το λογαριασμό μας και είμαστε έτοιμοι. Αυτό που έχετε να κάνετε στη συνέχεια είναι να μπείτε στο email που δώσατε και να πάτε να κάνετε επιβεβαίωση του λογαριασμού σας. Όπως βλέπετε, ήδη το Scratch εδώ σε αυτό το σημείο μας έχει κάνει login με το username που μόλις δημιουργήσαμε. Πατώντας εδώ τη λίστα τη πτυσσόμενη, μπορούμε να ρυθμίσουμε διάφορα που αφορούν το λογαριασμό μας. Σε αυτό εδώ το σημείο, που υπάρχει ένας φάκελος, είναι ο φάκελος όπου αποθηκεύονται όλα τα έργα που δημιουργούμε στο cloud του Scratch. Όταν φτιάχνουμε ένα έργο και θέλουμε να το αποθηκεύσουμε, έχουμε δύο επιλογές. Είτε αποθηκεύουμε το φάκελό μας εδώ, στα πράγματά μου στο cloud, δίνοντας ένα όνομα στο έργο μας, είτε πηγαίνουμε στην επιλογή αρχείο, εδώ, και επιλέγουμε αποθήκευση στον υπολογιστή μας. Αντίστροφα τώρα, όταν θέλουμε να ανοίξουμε ένα αρχείο που έχουμε δημιουργήσει την προηγούμενη φορά, ανάλογα με το που το έχουμε αποθηκεύσει, πηγαίνουμε και επιλέγουμε τον τρόπο ανοίγματός του. Δηλαδή, αν είναι φορτωμένο και αποθηκευμένο στον υπολογιστή, αν είναι αποθηκευμένο στον υπολογιστή μας, πηγαίνουμε και επιλέγουμε φόρτωση από τον υπολογιστή. Διαφορετικά, πηγαίνουμε στο φάκελο εδώ του Scratch, βρίσκουμε το έργο μας, το ανοίγουμε και το χρησιμοποιούμε.